πού βρίσκεται η αξία του γάμου και ποια η ορθόδοξη θεώρησή του. Σε σχέση με τον μοναχισμό μπορεί να θεωρηθεί κατώτερος ή το αντίθετο, ή και τα δύο πρέπει να νοηθούν σαν χαρισματικές καταστάσεις. Οι πατέρες τι λένε πάνω σε αυτό? Βέβαια θα μπορούσε να γίνει ένα ολόκληρο θέμα πάνω σε αυτό, αλλά επειδή είναι απορία και ο χρόνος δεν επαρκεί, θα πούμε μόνο μερικά διαγραμματικά πράγματα. Πού είναι η αξία του γάμου καταρχάς? Η αξία του γάμου βρίσκεται το ότι ο Θεός θεσμοθετεί τον γάμο. Είναι ένας θεϊκός θεσμός. Όταν ο Αδάμ λέγει στον Παράδεισον, μετά από την δημιουργία της Εύας, ότι αυτή η λέγη είναι σάρξ εκ της σαρκός μου και οστούν εκ των οστέων μου, γι' αυτό το λόγο λέγει καταλήψει, θα αφήσει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα κλπ. Και προσκοληθήσατε τη ιδία γυναική, εκεί θεσμοθετούσε τον γάμον. Όχι θεσμοθετούσε. Ο Αδάμ κατά προφητικών τρόπων μιλούσε για εκείνο που ο Θεός είχε ήδη θεσμοθετήσει, δηλαδή τον γάμον. Και συνεπώς βλέπουμε ότι δεν είναι ένας θεσμός ανθρώπινος, αλλά είναι κάτι που ο ίδιος ο Θεός έτσι το θέλει να είναι. Βέβαια, θα δούμε λίγο πιο κάτω εάν ο γάμος είναι το πρώτον ή το ύστερον θέλημα του Θεού. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Και ποια η ορθόδοξη θεώρησή του? Μάλιστα. Δηλαδή, αν πρέπει να το δούμε από πλευράς ορθοδόξου, τι θα λέγαμε για τον γάμον? Ο γάμος δεν είναι παρά η κοινωνία δύο ανθρώπων, γιατί έτσι το θέλει ο Θεός, διαφορετικών φύλων εννοείται, που σκοπό έχουν ό,τι ο Θεός όρισε όταν εθεμελίωνε τον γάμο. Ποιος είναι αυτός? Και ποιήσομεν λέγει, λέγουν ως να διαβουλεύονται τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ποιήσομεν λέγει βοηθών, να κάνουμε εις τον Αδάμ βοηθών, που να είναι όμοιος με αυτόν, κατά αυτόν. Εκείνο το κατά αυτόν θα πει να μοιάζει, δηλαδή να είναι άνθρωπος, να μην είναι κάτι άλλο, αλλά να είναι άνθρωπος. Συνεπώς, η Εύα είναι άνθρωπος, είναι 100% άνθρωπος, όπως άνθρωπος είναι και ο Αδάμ. Όταν λέμε άνθρωπος, δεν εννοούμε τον άνδρα, ούτε τη γυναίκα, αλλά και τον άνδρα και τη γυναίκα. Πώς λοιπόν, τι βοηθών κατά αυτόν? Σε τι βοηθών? Εις των σκοπών δια των οποίων δημιουργήθη ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ. Ποιος ο σκοπός του πρώτου ανθρώπου? Είναι η θέωσης. Συνεπώς, η παρουσία της γυναικός είναι να τον βοηθήσει τον άνδρα να θεωθεί, αλλά και η ιδία να βοηθηθεί από εκείνον για να θεωθεί και εκείνη. Διότι αφού είναι άνθρωπος, δεν θα μπορούσε η γυναίκα να μένει έξω από αυτόν τον σκοπόν. Άρα λοιπόν ο θεσμός του γάμου, η θεώρηση θα λέγαμε της από πλευράς ορθοδόξου του γάμου, είναι η θέωση των συζύγων. Αλλά αυτή η θέωση των συζύγων, παιδιά, είναι μια μεγάλη υπόθεση η οποία δυστυχώς δεν μπόρεσε να πραγματοθεί παρά μόνον εν Χριστώ Ιησού, δηλαδή όταν ήρθε ο Χριστός. Επειδή ο άνθρωπος έχασε από τον οπτικό του ορίζοντα πια τον Θεό, ήταν πάρα πολύ φυσικό, πάρα πολύ φυσικό να ξαναβρει πάλι το Θεό και να ξανατοποθετηθεί εκεί όπως το είχε τοποθετήσει ο Θεός. Συνεπώς, μόνον μέσα στο Χριστό μπορούμε να βλέπουμε ποια είναι η ορθόδοξη θεώρηση του γάμου. Και ερχόμεθα τώρα σε ένα άλλο σημείο. Σε σχέση με τον μοναχισμό, μπορεί να θεωρηθεί κατώτερος ή το αντίθετο, ή πρέπει να νοηθούν σαν χαρισματικές καταστάσεις? Παιδιά, έχοντας την πραγματικότητα του γάμου και της αγαμίας, του μοναχισμού, δεν μπορούμε να πούμε κάτι κατώτερο και ανώτερο σε μια πρώτη στιγμή. Προσέξτε, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν μπορείς να υποτιμήσεις
των γάμων για να ανεβάσεις τον μοναχισμό. Δηλαδή, για να το καταλάβετε αυτό, εγώ είμαι 1,70 ύψος. Κάποιος είναι 1,70 ή 1,80. Τότε για να τον περάσω εγώ στο ύψος θα πρέπει να κάνω το εξής: ή να ψηλώσω πιο πολύ ή να τον κατεβάσω αυτόν πιο κάτω. Αλλά πώς θα ψηλώσω εγώ πιο πολύ? Είναι δυνατόν να ψηλώσω εγώ πιο πολύ? Γιατί δεν έχω δυνατότητα να ψηλώσω. Κάνω λοιπόν έναν τρόπο να τον κατεβάσω αυτόν πιο κάτω. Δηλαδή, όταν εγώ δεν έχω αξία μέσα στη ζωή και θέλω να ξεπεράσω κάποιον, τότε δεν μπορώ όμως εγώ να το πετύχω αυτό, γιατί είμαι ντενεκές, δεν μπορώ να το πετύχω. Τότε συκοφαντώ και διαβάλλω τον άλλον να τον υποτιμήσω, να κατεβεί αυτός πιο κάτω από μένα για να φαίνομαι εγώ πιο ψηλά από αυτόν. Έτσι υπάρχει μία διάθεση να υποτιμήσω με τον γάμον για να αναδείξω με τον μοναχισμό. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι αυτό δεν είναι καθόλου σωστό, διότι το καθένα έχει τη θέση του και την αξία του. Έτσι, αν θα έπρεπε, παιδιά, να δούμε τα πράγματα όπως είναι στη ζωή μας, δεν πρέπει να υποτιμήσουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο, διότι υπάρχει μία εκατέρωθεν, θα λέγαμε, τάσης. Οι έγγαμοι να υποτιμούν τον γάμον, συγγνώμη, των μοναχισμών, και οι μοναχοί με τη σειρά τους να υποτιμούν τον γάμον. Δεν είναι καθόλου σωστό. Το καθένα είναι εκεί που είναι. Έκαστος, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, εφώ ετάχθη. Εκεί που τον έβαλε ο Θεός. Έτσι, αφού το καθένα έχει τη θέση του, αν πρέπει να τα δούμε αυτά εξ αντικειμένου, δηλαδή έξω από κάθε πάθος, τι θα λέγαμε? Υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο? Αναμφισβήτητα, ναι. Για να δούμε ποια είναι αυτή, παιδιά, η διαφορά. Η διαφορά είναι η εξής: ότι όταν ο Θεός έκανε τον Αδάμ, ο σκοπός του ήτο να μην υπάρχει γάμος. Διότι απλούστατα ήθελε να κάνει ένα «ον», και αν το «ον» αυτό κατά κάποιο τρόπο έδειχνε την αγαθή του προαίρεση απέναντι στο δημιουργό του, θα έκανε και άλλα και άλλα και άλλα όντα. Τι είναι τρόπο? Με τον τρόπο που έκανε ο Θεός τους αγγέλους. Είναι γνωστό ότι οι άγγελοι δεν γεννήθηκαν ο ένας από τον άλλον, δεν έχουν φίλο. Θα μου πείτε, είναι πνεύματα, δεν έχει σημασία. Μπορούσαν να γεννώνται το ένα πνεύμα από το άλλο. Αλλά για αυτή την περίπτωση ο Θεός δημιούργησε ξεχωριστά πνεύματα. Το κάθε λοιπόν πνεύμα είναι ιδιαίτερο δημιούργημα του Θεού. Αν λοιπόν ο Θεός ήθελε να κάνει τον άνθρωπο, και ο άνθρωπος, ο οποίος τώρα φέρει σώμα υλικών, μετέχει της υλικής δημιουργίας, θα έπρεπε ο άνθρωπος να μην έπεφτε. Αλλά ο Θεός εγνώριζε πριν κάνει όλα αυτά. Αν μου πείτε, μα τότε, γιατί μερικοί λένε, γιατί ο Θεός έκανε τον Αδάμ, αν ήξερε ότι θα πέσει? Μα το ήξερε ο Θεός επειδή γνωρίζει και το μέλλον. Επειδή ο Θεός είναι έξω από τον χρόνο. Δεν είναι λοιπόν το θέμα εκεί ύστερα και το άλλο, ότι η ελευθερία που θα επήγαινε. Έτσι λοιπόν, γνωρίζοντας ο Θεός ότι ο Αδάμ θα αμαρτήσει και ότι θα εισήγεται ο θάνατος, πριν δημιουργήσει τον Αδάμ, καλύτερα, πριν κάνει το σύμπαν, το έκανε κατά τέτοιον τρόπο ώστε να υπηρετηθεί μία προσωρινότης. Και μπήκε ένα στοιχείο, το στοιχείο του άρενος και του θήλεος. Αυτά τα δύο πράγματα που αποτελούν ένα σχήμα, τρόπος πολλαπλασιασμού των ανθρώπων. Έτσι, απόδειξης ότι το πράγμα είναι όπως σας το λέγω, είναι ότι όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, ρητός και κατηγορηματικός μας το αποκαλύπτει αυτό ο Χριστός, στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει γάμος. Τι σημαίνει αυτό? Ο γάμος είναι μία μεταβατική περίοδος.
ένα μεταβατικό γεγονός, που σημαίνει ότι ο αρχικός τρόπος ζωής των ανθρώπων θα ήταν, αν δεν αμάρταναν, άνευ γάμου. Επειδή όμως προέβλεψε ο Θεός ότι ο γάμος θα έμπαινε, η αμαρτία θα έμπαινε και ο θάνατος, έκανε τον άνθρωπο όπως τον έκανε. Αν κρίνουμε λοιπόν από την άποψη αυτή, τότε θα λέγαμε ότι ο μεν γάμος είναι ένα σχήμα του παρόντος αιώνος, η δε αγαμία είναι ένα σχήμα του μέλλοντος αιώνος. Αν λοιπόν πρέπει να συγκρίνουμε, τι θα λέγαμε? Θα λέγαμε τότε με αυτήν την έννοια και μόνο με αυτή την έννοια ότι ο μοναχισμός είναι ανώτερος από τον γάμον, επειδή προτρέχει ο άνθρωπος, προπίπτει, προτρέχει να ζήσει εκείνο το οποίο θα ζήσει στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά και οι ερώτησεις εδώ πρέπει να νοηθούν σαν χαρισματικές καταστάσεις. Παιδιά, τη χάρη του Θεού την έχει και το ένα και το άλλο. Ο Θεός ευλογεί και το ένα και το άλλο. Αλλά ο γάμος είναι το ύστερον θέλημα του Θεού. Ο Θεός έχει το πρώην, το πρώτερον και το ύστερον θέλημα του Θεού. Ο γάμος λοιπόν είναι το ύστερον θέλημα. Δηλαδή ήθελε αρχικά κάτι άλλο, όμως τροποντινά συγκαταβαίνει ο Θεός να μην χαθεί η δημιουργία του και πηγαίνει σε ένα ύστερον θέλημα. Αλλά πάντοτε το ύστερον θέλημα είναι κατώτερον από το πρώτερον θέλημα, όπως λέγει και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.